Κύριε Παλού, διευκρινίστε μας κάτι, γιατί ανοιχτά σύνορα δεν σημαίνει ότι μπορούμε απαραίτητα να διαχειριστούμε και τόσες ψυχές ανθρώπινα, δημοκρατικά και βεβαίως να υποδεχτούμε και να φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε κατατρεγμένοι, κατά κύριο λόγο από εμπόλεμους ζώνες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει ψάχνοντας ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Ναι, κύριε Σκάλκο, καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να αυξηθεί η καταστολή για να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα. Τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό δηλαδή που επιχειρεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κόμματα να βάλουν ως πρώτο το ζήτημα της καταστολής. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πούμε, κύριε Σκάλκο, είναι το εξής. Η Τουρκία, η οποία αυξάνει την επιθετική της πολιτική και κλιμακώνει την επίθεσή της, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, άρα σύμμαχός μας. Έχει κάνει τρίτη εισβολή στη Συρία και κρατάει 45 χρόνια υποκατοχή την Κύπρο. Δεύτερο στοιχείο. Η Τουρκία οξύνει την επιθετικότητά της με το πράσινο φως των Αμερικανών, το οποίο δόθη μάλιστα στην τελευταία επίσκεψη του Πομπέου, όταν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση σήμερα χαιρόνταν για τη συμφωνία με την Αμερική. Στην Αθήνα, λέτε, για την επίσκεψη του εξωτερικού. Ναι, τότε υπήρξε ένας εφησυχασμός ότι όλα πάνε καλά και έχουμε υποσχέσεις και την επόμενη μέρα δόθηκε το πράσινο φως για την εισβολή. Άλλο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτό που λέει ο κύριος Ρήγας δεν ισχύει, να αναλάβει η Ευρώπη τις ευθύνες της. Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει παζάρια στις πλάτες των λαών και του Τούρκικου και του Συριακού και του Κούρδικου και του Ελληνικού λαού, γιατί συμμετέχει στο μοίρασμα της πίτας και έχει και εσωτερικές αντιθέσεις. Γαλλία, Γερμανία και λοιπές δυνάμεις. Το πώς θα μοιράσουν τα πετρέλαια, τους αγωγούς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μισό λεπτό. Πώς μπορεί να ανοίξουμε σύνορα και να αποδεχτούμε όλο τον κόσμο. Μισό λεπτό, κύριε Σκάλκο, αφήστε. Να μην μιλάμε μόνο για το αποτέλεσμα, να μιλήσουμε πρώτα για την αιτία, ναι, και μετά να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα, το οποίο θα σας πω πώς θα το χειριστούμε και σε αυτό. Άρα λοιπόν η αιτία είναι ακριβώς οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις αυτών των δυνάμεων για να μην έχουμε αυταπάτες που θα ακουμπήσει αυτός ο λαός. Τούτος εδώ ο λαός, ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε τεράστιους κινδύνους και η χώρα μας εμπλέκεται σε αυτό. Άλλο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Σκάλκο, είναι το γεγονός ότι επειδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπαν ότι πρέπει να έχουμε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ασπίδα σταθερότητας και ασφάλειας, πρέπει να δούμε ως παράδειγμα με τους Κούρδους ότι τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται. Οι Κούρδοι στηρίχτηκαν από τους Αμερικανούς και αδειάστηκαν μέσα σε 24 ώρες. Άλλο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν συμφωνήσει και έχουν υποταχθεί στις ορέξεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών και στη συνθήκη των Πρεσπών και σε αυτές τις εξελίξεις, κάνοντας τη χώρα μας ορμητήριο του ΝΑΤΟ. Και θέλω να σας πω, αφήστε. Έχω θέσει ένα αρχικό ερώτημα. Μου έχετε περιγράψει όλο το φάσμα, το οποίο να το αποδεχτώ. Θέλετε να κάνετε λίγο υπομονή? Όχι, δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Δεν είδα να διακόψετε τους άλλους όμως. Το αποτέλεσμα πάντα αλλάζει από τις αιτίες. Τώρα λοιπόν θέλω να σας πω, επειδή βιάζεστε λίγο, ότι και στον Άραξο ετοιμάζονται να μπουν πυρηνικά όπλα. Πάω λοιπόν και στις συνθήκες του ότι έχουμε προσφυγικές ροές και τις οποίες και η Τουρκία χρησιμοποιεί ως εκβιασμό για να πετύχει η αστική τάξη στα σχέδιά της. Δέστε τώρα ποιος κάνει τη χώρα μας αποθήκη ψυχών και εγκλωβίζει εδώ τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη του Δουβλίνου, που έχουν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, κοινάλ σήμερα, ώστε να παραμένουν σε αυτή τη χώρα οι πρόσφυγες που έρχονται από τις ροές της Τουρκίας. Εμείς λοιπόν τι λέμε για να απαντήσουμε σε αυτό το ζήτημα? Να δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, να πάνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού που εκεί θέλουν να πάνε και φυσικά με ταχύτατους ρυθμούς. Λέω για το συμπέρασμα της αυριανής μέρας, ότι και τότε η μεγάλη πλειοψηφία του λαού έδωσε τη μάχη ενάντια στον κατακτητή και υπερασπίστηκε τη χώρα της όταν ένα άλλο κομμάτι της αστικής τάξης έφυγε έξω και συνεργάστηκε. Τότε αιμοδότης στο πολιτικό σύστημα ήταν το ΚΚΕ, όταν άλλες πολιτικές δυνάμεις συνεργάστηκαν, για να μην μιλάμε για εθνική ενότητα έτσι απλά. Και ταυτόχρονα, και τελειώνω με αυτό, το συμπέρασμα και για τη Συρία, τους πρόσφυγες στην Τουρκία, της Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αυριανή μέρα και της αυριανής μέρας είναι το εξής. Ότι αν θέλεις να υπερασπιστείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, τα σύνορά σου, την ειρήνη,
πρέπει να δώσεις τη μάχη σου ταυτόχρονα ενάντια στο σύστημα που γεννά πόλεμο, φτώχεια, ναζισμό και φασισμό, και αυτός είναι ο καπιταλισμός. Πάντως, κύριε Σκάλκο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρίγα, επειδή πρέπει όχι, να βλέπουμε... Κύριε Μπαλού, κύριε Μπαλού, παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, γιατί θέλουμε να μείνουμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί. Μισό λεπτό, δευτερόλεπτο. Αν δούμε συνολικά την εξέλιξη των πραγμάτων. Συνολικά, γιατί είδα και την προηγούμενη εκπομπή σας με τις τράπεζες, μια συνολική δηλαδή εικόνα. Ναι. Πρέπει να δούμε ταυτόχρονα με αυτό που παρατηρεί σωστά ο κύριος Ρήγας για την κυρία Κεραμέως, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε το κατάρτισμο ψήφισμα εξίσωσης του κομμουνισμού με τον ναζισμό αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γεννά τους πολέμους και τις φτώχειες που λοιπόν, εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς διαφωνήσει με τη λογική της κουκούλας στους μάρτυρες, έτσι, για να το πούμε με αυτή την ορολογία, για να τελειώσουμε. Όμως, αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου. Σκάνδαλα όπως είναι ο Νοβάρτης, που είναι υπαρκτό και πρέπει να διαλευκανθεί μέχρι το τέλος, έχουν υπάρξει πάρα πολλά και θα υπάρξουν κι άλλα, και στην τελική ποτέ δεν διαλευκάνονται μέχρι το τέλος. Δεν φτάνει ποτέ το μαχαίρι στο κόκαλο. Τα σκάνδαλα αυτά είναι μέρος αυτής της ελεύθερης οικονομίας. Και γι' αυτό, κύριε Σκάλκο, δεν θα γλιτώσουμε από αυτά. Όμως, επιτρέψτε μου, γιατί βλέπω και έναν τσακωμό ανάμεσα εδώ στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, να επανέλθουμε σε ένα χτεσινό σκάνδαλο. Και βάλτε τη λέξη εισαγωγικά. Έτσι, σκάνδαλο ζωής. Χτες, προχτές στη Βουλή, μέσα σε πολύ μεγάλο εναγκαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο, ένας νόμος. Πού τον είδα τον αναγκαλισμό, κυρία Μπαλού? Ψήφισαμε νομοσχέδιο. Είμαστε και μπορούμε να ανοίξουμε την κουβέντα να σας πω τι είπαμε. Ναι. Μην το λέτε αναγκαλισμό, λοιπόν. Να το πω όπως θέλω και όχι, να μην με διακόψετε. Να το πείτε, αλλά δεν ναι. το ψηφίσαμε. Να σας το πω λοιπόν τον αναγκαλισμό πρώτα. Καλά, θα κρατάτε και τα προσχήματα για να έχετε για την τώρα, επόμενη μέρα. Επιτρέψτε μου, μην διακόπτετε τώρα εσείς. Ο αναγκαλισμός ήταν ανάμεσα στους δύο. Μισό, σταματήστε. Ο εναγκαλισμός ήταν ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Τσίπρα, που μεγάλη γλυκύτητα είπαν και οι δυο ότι αυτός ο νόμος ανήκει και στους δύο. Σε αυτό λοιπόν το νόμο που ψηφίσανε και που είναι και των δύο κτήμα. Πώς, όταν το καταψηφίζει η εξωματική αντιπολίτευση, είναι και το δύο, κυρία Μπαλού. Έτσι είπαν οι ίδιοι. Δεν τώρα, αν εσείς αμφισβητείτε τι λέτε, έχουν στην ίδια βάση είναι ο νόμος. Αφήστε τώρα. Εντάξει, αφήστε, θα το κρίνει ο κόσμος αυτό που λέμε. Λοιπόν, θέλετε να αφήσετε να μιλήσω ή δεν θέλετε τώρα? Το είπατε μία φορά. Φτάνει. Ελάτε, κύριε Μπαλού. Σε αυτό λοιπόν το νόμο που ψηφίστηκε, από τη μία μεριά περνάνε τεράστια προνόμια ξανά για εφοπλιστές, ΣΕΒ και βιομηχάνους και μεγαλοξενοδόχους, το άλλο 40% δηλαδή από το 60% πέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρονται όλες οι περιβαλλοντικές δυσκολίες που υπήρχαν από μουσεία, αρχαιολογικούς όρους κτλ. Μπορούν οι επιχειρηματίες να κάνουν ό,τι θέλουν, όπου θέλουν, χωρίς να ελέγχονται από πουθενά, παρά μόνο... Στο ερώτημα που σας έθεσα σε σχέση με την προστασία... Θα μιλήσουμε για τον αναπτυξιακό νόμο. Το ερώτημα σας το απάντησα. Αποτελεί κόσμημα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο αναπτυξιακό νόμο, και ευτυχώς που πέρασε. Ο καθένας φοράει τα κοσμήματα που του ταιριάζουν και σωστά το λέει. Βεβαίως, είμαστε περήφανοι για αυτό που φέραμε, για να αναπτυχθεί επιτέλους η οικονομία στη χώρα. Συμφωνούμε, γιατί από την άλλη μεριά, αυτό ο νόμος, κύριε Σκάλκο, απαντάω σε αυτό που μου λέτε, γεννά τα νέα νόμιμα σε εισαγωγικά σκάνδαλα, όταν ο καθένας θα μπορεί να παίρνει χρήματα και από το πουδουέ που μειώνεται, και να μπορεί να χτίζει όπου θέλει μέσα στην Αττική, και να ελέγχεται μόνος του και να βάζει μόνος τους περιορισμούς. Αυτό θα είναι ένα νόμιμο σκάνδαλο, όταν από την άλλη μεριά, για αυτό που επερφανεύεται ο κύριος Λοβέρδος, είναι κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διατήρηση των μισθών, ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων, κυριακή αργία, όταν εμποδίζονται οι απεργίες και οι αγώνες. Αυτό λοιπόν είναι το δικό τους κόσμημα. Εμείς λοιπόν σε αυτό το σκάνδαλο ζωής που γεννά τα οικονομικά σκάνδαλα και Νοβάρτης, λέμε ότι ο λαός δεν πρέπει να δείξει ανοχή και να διεκδικήσει με τους αγώνες του ό,τι του άρπαξαν και ό,τι δικαιούται.